Άνεργοι, άνθρωποι στην παραγωγική ηλικία, νέοι είναι η πλειοψηφία εκείνων που καλούν στο 1018 τη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία που λειτουργεί από το 2007 ο μη κυβερνητικός οργανισμός Κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός όσων ζητούν βοήθεια στο 1018 και αναφέρονται στην ανεργία και την οικονομική δυσχέρεια. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αύξησης αυτοκτονίας. Για το 2011 σε σχέση με το 10, με τον προηγούμενο χρόνο έχουμε 26,5% αύξηση. Σε σχέση όμως με το 2007 που είναι η τελευταία χρονιά πριν ξεκινήσει η κρίση, έχουμε αύξηση που ξεπερνά το 43%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αύξηση που έχει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο και όπως και να το κάνουμε, η οικονομική κρίση έχει μία σχέση με αυτό. Στο παρελθόν βλέπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρναν τηλέφωνο είχαν ως κύριο αίτημα τα ψυχολογικά προβλήματα, ψυχιατρικές ασθένειες. Αυτό ήταν το 25% μόνο των κλήσεων. Σήμερα αυτό το 25% έχει τριπλασιαστεί. Το 75% των καλούντων αναφέρουν την οικονομική τους κατάσταση ως ένα από τα κυριότερα προβλήματά τους. Εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες στη χώρα μας είναι περισσότερες αυτών που καταγράφονται, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις απόπειρες, οι οποίες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι 20 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Το 2011 στην Ελλάδα υπήρξαν 477 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες. Αυτό αντιστοιχεί σε 25 έως 30 απόπειρες αυτοκτονίας την ημέρα ή 10.000 απόπειρες ετησίως. Τον υψηλότερο δίκτυο αυτοκτονιών εμφανίζει η Κρήτη, ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Δυτική Ελλάδα. Πράγματι, έχουμε περιφέρειες οι οποίες έχουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονικότητας από άλλες. Σίγουρα, όπου αυξάνεται η ανεργία, αυξάνεται και η αυτοκτονικότητα και όπου μειώνεται η ανεργία, μειώνεται και η αυτοκτονικότητα παγκόσμια. Αυτό τώρα, όταν θα το δούμε στα κατατόπους γεωγραφικά διαμερίσματα μιας επικράτειας, θα λάβουμε υπόψη μας και την τοπική κουλτούρα. Την ευκολία που έχουν οι άνθρωποι στο να έχουν πρόσβαση στα μέσα με τα οποία θα αυτοκτονήσουν, όπως είναι τα πυροβόλα όπλα, το πόσο έχει απομυθοποιηθεί η ιδέα του θανάτου και του σωματικού πόνου. Και σε περιοχές της Ελλάδας που υπάρχει το πρότυπο αυτό, όπως υπάρχει στην Κρήτη, της λεβεντιάς, του άφοβου, του ανθρώπου που μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα, έχουμε και μεγαλύτερη αυτοκτονικότητα. Σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό της Κλίμακας, το 90% των αυτοκτονιών μπορεί να προληφθεί αν το άτομο αναζητήσει βοήθεια ή κάποιος από το περιβάλλον του αντιληφθεί τι συμβαίνει. Αισιόδοξο χαρακτηρίζουν το γεγονός ότι το 41% των κλήσεων στο 1018 αφορά άτομα που καλούν γιατί ανησυχούν για κάποιον δικό τους άνθρωπο.